Στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος ο Αβραάμ, καθώς έχουμε ανακοίνωση από πλευράς του Γενικού Εισαγγελέα. Ποια υπόθεση, η υπόθεση την οποία έφερε στη δημοσιότητα εδώ στην Κύπρο ο Πολίτης, η εφημερίδα Πολίτης, είναι δημοσίευμα μιας ιστοσελίδας ρωσικής που φέρει μία λειτουργό, του ανώτερη λειτουργό, της νομικής υπηρεσίας να λέει κάποια πράγματα σε email, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικά μηνύματα προς την νομική υπηρεσία και ανθρώπους εκεί των ρωσικών αρχών. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ανακοινώνει, τι λέει στη δήλωσή του ο Γενικός Εισαγγελέας. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Πάρη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κλειρίδης δήλωσε ότι θα επιληφθεί το ταχύτερο δυνατό των σοβαρών θεμάτων που προκύπτουν από τα δημοσιεύματα ρωσικού ιστοτόπου ότι η νομική υπηρεσία της Κύπρου έχει μετατραπεί σε υποκατάστημα της Ομοσπονδιακής Γενικής Εισαγγελίας της Ρωσίας. Στο δημοσίευμα του ιστοτόπου που έφερε στο φως η εφημερίδα Πολίτης αποκαλύπτονται δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα με αποστολέα υπαραλήφθη ανώτερος στέλεχος της νομικής υπηρεσίας. Σε αυτά το στέλεχος της νομικής υπηρεσίας φέρεται να διατηρεί ιδιαίτερες σχέσεις με τη ρωσική εισαγγελία και να σχολιάζει αποφάσεις που πλήττουν, όπως αναφέρει κατά την άποψή του, τα ρωσικά συμφέροντα. Ο Γενικός Εισαγγελέας τόνισε λοιπόν πάλι ότι το θέμα που προέκυψε έχει πολλές πτυχές, όπως ενδεχόμενης παράνομης υποκλοπής και παράνομης δημοσίευσης προϊόντος, υποκλοπής ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ενδεχόμενου επηρεασμού δικαστικών διαδικασιών σε εκκρεμούσες υποθέσεις που αφορούν και σχετίζονται με αιτήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας για παροχή από την Δημοκρατία Δικαστικής Συνδρομής. Προκύπτει επίσης θέμα ενδεχόμενου επηρεασμού αιτημάτων για παροχή δικαστικής συνδρομής προς τις αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η εξέταση των οποίων εκκρεμεί. Επίσης προκύπτει κατά το Γενικό Εισαγγελέα ενδεχόμενο θέμα τάξης της εμπλεκόμενης εισαγγελέως αναφορικά με τη διαβίβαση στοιχείων προς τον ετών συνδρομητή κράτος που εκφεύγουν των αυστηρών ορίων της ενημέρωσης ως προς την εξέλιξη των αιτημάτων του και για συναφή θέματα και θέμα χρήσης προσωπικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για διαβίβαση επικοινωνιών υπηρεσιακού και εμπιστευτικού χαρακτήρα. Ως προς τα σοβαρά θέματα που προκύπτουν από χειρισμούς που έγιναν αναφορικά με τα προαναφερθέντα, ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει ότι θα επιληφθεί τούτον τόσο υπηρεσιακά όσο και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιβάλλεται υπό τις περιστάσεις. Πάρη. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, κυρίες και κύριοι.